Και γι' αυτό. Πριν δώσω το λόγο για κάποιες σύντομες ερωτήσεις, έχω κι εγώ από μια πολύ σύντομη ερώτηση στον καθένα από τους ομιλητές. Κύριε Νικολόπουλε, η Κορτέβα είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στα αγροεφόδια και στη φυτοπροστασία. Άρα έχει κάποιες κεντρικές πολιτικές, στρατηγικές. Οι βασικές αγορές είναι η Αμερική, η Ασία. Πώς μπορείτε μια τόσο βασική και μεγάλη επιχείρηση να έχει τοπική βαρέμβαση και ειδικές πολιτικές για μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα μας? Πείτε μας κάποια παραδείγματα. Καταρχήν, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα ρητό, το οποίο δυστυχώς το χρησιμοποιούμε πολύ τακτικά και είναι στα αγγλικά. Think globally and act locally. Στην ουσία θα πάρω την υπόθεση από εκεί που την άφησε να μου επιτρέπει ο κ. Μελενεκλής. Για μας, την Κορτέβα, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε σε τοπικό επίπεδο, η παραγωγή με ήττα και με όμικρον γιώτα, είναι η ουσία, είναι το σημείο αναφοράς. Χωρίς τους παραγωγούς και χωρίς την παραγωγή δεν θα υπάρχουμε εμείς. Και αντίστροφα, χωρίς εμάς είναι λοιπόν μια σχέση την οποία την συντηρούμε, την αναπτύσσουμε είτε σε παγκόσμιο είτε σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, μιλώντας λίγο πιο συγκεκριμένα για το τοπικό, για την Ελλάδα, θα ήθελα να επισημάνω ότι σαν εταιρεία αγροεφοδίων, αυτό που οφείλουμε να προσθέσουμε, αυτό που πρέπει να φέρουμε στην ελληνική γεωργία, είναι καταρχήν η τεχνογνωσία, είναι η εμπειρία από το διεθνές επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε έναν από τους βασικούς παράγοντες της παραγωγής, που είναι το κόστος. Το κόστος δεν είναι μόνο σήμαντο, το κόστος δεν είναι μόνο μειώνω τιμές, το κόστος έχει πολλούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται και γι' αυτό λοιπόν εμείς σαν εταιρεία αγροεφοδίων μπορούμε να δώσουμε αυτό το στίγμα στη διαχείριση του κόστους της ελληνικής γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πιστιόλα, μας δείξατε πολλά ενδιαφέροντα για τα συστήματα πιστοποίησης που έχετε. Προφανώς όλα αυτά έχουν και κάποιο κόστος. Ήθελα να ρωτήσω τις φωτογραφίες των παραγών που λέτε στα συσκευασίες σας, αυτά σας βοηθάνε για μια πιο καλή διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού ή είναι κυρίως για την ελληνική αγορά? Ναι. Λοιπόν, κύριε Φθημιάδη, σαφώς ισχύει. Αν και, ξέρετε, όταν μιλάμε για commodity προϊόντα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Για να διαφοροποιηθεί σε commodity προϊόντα και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα, η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη. Βέβαια, σας έδειξα και κάποια προϊόντα που είναι προστέμενης αξίας, τα μπιστρότα ή μη έτοιμα γεύματα, με ελληνικά συστατικά. Θα απαντήσω με ένα παράδειγμα, το οποίο δίνει και μια νότα αισιοδοξία για τα ελληνικά προϊόντα. Πάλι για Αμερική, μια και είμαστε στο Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο. Πριν από 3 χρόνια, καλέσαμε στην ομάδα τροφοδοσίας των πανεπιστημίων UMass, Massachusetts University, στο Amherst. Είναι μια κορυφαία, θεωρείται η κορυφαία μονάδα υπηρεσίας τροφοδοσίας στα πανεπιστήμια στην Αμερική. Τα auxiliary services του UMass είναι τα κορυφαία. Λοιπόν, ήρθαν και κάναμε μια ολιστική ανάπτυξη και θεώρηση αυτού που κάνουμε. Δηλαδή, πέραν της παραγωγής, πήγαμε και είδαμε όλη την αλυσίδα. Από την σπορά ακόμα, πήγαμε στα χωράφια, είδανε την ολοκληρωμένη διαχείριση που ακολουθούμε, είδαν την κλασιμότητα, είδαν τη φιλοσοφία πάνω απ' όλα. Ψάχνουν να βρουν φιλοσοφία πάνω σε αυτό. Διότι θέλουν αύριο γαλουχούν τους αυριανούς ηγέτες, παγκόσμιους ηγέτες στα πανεπιστήμια αυτά. Άρα θέλουν να περάσουν μια φιλοσοφία, δεν θέλουν απλά ένα προϊόν, να δοκιμάζουν ένα προϊόν. Κάναμε λοιπόν όλη αυτή τη θεώρηση, τους είχαμε 5 μέρες εδώ. Το συνδυάσαμε με τουριστικό προϊόν. Επίσης, πήγαμε στη Βεργίνα, πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί. Άρα, η νότα αισιοδοξία είναι ένα σύνολο πραγμάτων ουσιαστικά που δίνουν ποιότητα, τουρισμό, ασφάλεια, φιλοσοφία. Αυτό τους έπεισε λοιπόν σε μια χώρα η οποία παράγει τεράστιες ποσότητες ρυζιού και οσπρίων. Αυτή τη στιγμή, 40.000 μερίδες στα UMass University να είναι ρύζι και όσπρια γκρίνο. Πολύ σύντομα συζητάμε και για το Harvard και για το Yale, αλλά το λέω σαν απόδειξη ότι πραγματικά μπορεί να δοθεί προστέμενη αξία και σε αυτά τα προϊόντα με αυτό το οποίο γίνεται συνολικά.
πολύ. Κύριε Τζίμα, εσείς μας είπατε, από ό,τι διαβάζω, είστε και ο ίδιος πτηνοτρόφος. Είμαι. Και είστε και αντιπρόεδρος της Πίνδου. Άρα, συνδυάζεται αυτό που είπαμε πριν, ότι οι αγρότες πρέπει να γίνουν και επιχειρηματίες. Ήθελα να μας πείτε λίγο το παράδειγμά σας, πώς θα καταφέρατε και αν έχετε κάποιες δομές που αφήνουν και εκπαιδεύουν τους πτηνοτρόφους να είναι και επιχειρηματίες. Μάλιστα. Περισσότεροι από εμάς που είμαστε πτηνοτρόφοι, είμαστε όλοι από, πάει από πατέρα σε γιο, σε εγγονό και συνεχίζει. Οπότε, επειδή η Πίνδος έχει γερά θεμέλια από την ίδρυσή της, η τεχνογνωσία στην Πίνδο είναι πολύ υψηλή. Οπότε, όλοι εμείς στην πορεία, επειδή είναι και ο κλάδος της πτηνοτροφίας, ο οποίος επειδή υψηλή τεχνολογία, είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ μπροστά στη τεχνολογία. Οπότε, μέσα οι ίδιοι από τη δουλειά μας, εκεί πέρα γινόμαστε καλύτεροι, αλλά έχουμε και μια σειρά από γεωπόνους, ζωοτέχνες και μια σειρά από προσωπικό, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Πίνδου και όπως είπα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες στους παραγωγούς. Οπότε όλοι αυτοί βοηθάνε στο η παραγωγή να γίνουν καλύτεροι. Έχουμε επίσης το λογιστικό μας τμήμα, το οποίο πάλι ανήκει στο συνεταιρισμό και παρέχονται όλες οι υπηρεσίες δωρεάν στους παραγωγούς. Τα πάντα. Μελέτες, λογιστικά, φοροτεχνικά, τα πάντα είναι από το συνεταιρισμό, παροχή στο συνεταιρισμό. Οπότε μέσα από αυτό. Μετά, ο συνεταιρισμός διοργανώνει μια σειρά από ημερίδες, συνεχώς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο οποίο πηγαίνουν οι παραγωγοί. Δηλαδή επισκεπτόμαστε την οτροφία στο εξωτερικό πάρα πολλές φορές. Γίνονται ταξίδια συνεχώς. Οπότε ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται παγκοσμίως. Και να πούμε ότι εμείς είμαστε σαν πτηνοτροφία στην Ελλάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω δεν έχουμε να ζηλέψουμε πολλά πράγματα από όλη την Ευρώπη. Πριν προχωρήσουμε στην τελευταία ομιλία, την κεντρική ομιλία του κύριου Υπουργού, αν υπάρχει κάποια γρήγορη ερώτηση. Την κυρία και μετά τον κύριο. Τον κύριο. Να συσταθώ κιόλας. Είμαι ο Μπλέδας ο Πέτρος, πρόεδρος του ΑΣΕΣ Κάλλας Λακωνίας, με το εμπορικό σήμα Sparta Orange. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η προστιθέμενη αξία της συμβουλιακής γεωργίας επιτυχάνεται καλύτερα μέσω ομάδων παραγωγών ή μέσω μεμονωμένων παραγωγών, γιατί όπως γνωρίζουμε η κρίσιμη μάζα που χρειάζεται ένα προϊόν, γενικά μια δράση, από την πυρηνική σκάση μέχρι οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή, πρέπει να υπάρχει για να γίνει. Και αυτό γίνεται καλύτερα μέσω ομάδων παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών. Και κάτι άλλο που θέλω να το ακούσω και από τον κύριο Υπουργό, εάν ο νέος νόμος πάνω στις ομάδες παραγωγών θα δώσει κάποια κίνητρα ώστε να δημιουργηθούν υγιείς και σωστές ομάδες οι οποίες να δώσουν αυτή την κρίση μάζα καλύτερα σε κάθε προϊόν. Τη δικιά μας εμπειρία, εμείς ξεκινήσαμε με μεμονωμένους παραγωγούς. Διότι σας, όπως προανέφερα στην ομιλία μου, έπρεπε να γαλουχηθούν οι παραγωγοί με τη φιλοσοφία τη δική μας. Άραγε, επιλέξαμε και μας επέλεξαν. Προσέξτε. Δεν πιέσαμε καταστάσεις ποτέ. Έπρεπε να αφουγκραστούν και να εστερνιστούν τη φιλοσοφία. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Ίσως είναι λίγο πιο δύσκολες ομάδες παραγωγών. Όμως γίνεται και αυτό. Δηλαδή, η πλειοψηφία η δική μας, των θετικών μας συνεργατών είναι μεμονωμένη παραγωγή, που έχουμε συνεργασίες 15-20 χρόνια με κάποιους από αυτούς. Δηλαδή, τους γνωρίζουν και μας γνωρίζουν σε επίπεδο, τι να σας πω, έχουμε και φιλικές σχέσεις πλέον. Δεν είναι, και εδώ είναι και η εμπιστοσύνη που λέμε και η αξιοπιστία. Όλα αυτά παίζουν. Αλλά δεν αποκλείεται ότι είναι και ομάδες παραγωγών. Έχουμε και ομάδες παραγωγών συνεργασίες στις ΣΕΡΕΣ, παραδείγματος χάρη, με την Καρολίνα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω ότι η συμβουλιακή γεωργία θα μπορούσε να προσθέσει αξία με διάφορα μοντέλα, είτε με μεμονωμένων παραγωγών, είτε σε σχήματα. Εγώ θα ήθελα να δω λίγο το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως είναι η Ολλανδία, η οποία παράγει αξία μέσω της συμβουλιακής γεωργίας με ομάδες παραγωγών. Γιατί ακριβώς, το είπατε και εσείς προηγουμένως, η κρίσιμη μάζα παίζει μεγάλο ρόλο. Αφενός, αφετέρου, χώρες σαν τη δική μας, που εκ των πραγμάτων ο κλήρος είναι αρκετά μικρός, δημιουργούμε οικονομίες κλίμακος. Άρα λοιπόν,
Η δική μας εντύπωση είναι ότι οι ομάδες παραγωγών θα μπορούσαν εν δυνάμει να λειτουργήσουν και να αποδώσουν καλύτερα. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι αναγκαστικά το σωστό. Εμείς σαν συνεταιρισμός ξέρετε ότι είμαστε κάτι σαν ομάδες παραγωγών. Μία ομάδα παραγωγών. Μια πολύ μεγάλη ομάδα παραγωγών. Εμείς το έχουμε καταφέρει. Και όπως ακούσατε πριν, τα νούμερα, τα επιτεύγματα του συνεταιρισμού είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός κάνει 250 εκατομμύρια κύκλο εργασιών. Είναι τεράστιος. Ο συνεταιρισμός ανήκει στους 500 παραγωγούς πτηνοτρόφους. Δεν ανήκει σε έναν, δεν ανήκει σε δύο. Στους 500. Για να γίνει κάτι, είναι τεράστιο το επίτευγμα να καταφέρουμε 500 να συνεννοηθούμε. Αλλά το έχουμε καταφέρει. Γιατί έτσι το παραλάβαμε, ήταν μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων, έτσι το παραλάβουμε, έτσι το συνεχίσουμε. Οπότε πιστεύουμε πάρα πολύ και στις ομάδες παραγωγών και στο συνεταιρίζεστε. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να δώσει πολύ προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Η κυρία έχει ζητήσει το λόγο. Καλησπέρα. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στον κύριο Πιστιόλα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη δράση σας στην αμερικανική αγορά. Ότι καταλαβαίνω πρόκειται για πολύ στρατηγική σημασία στις συνεργασίες. Ήθελα να σας ρωτήσω αν από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι η συμβολιακή γεωργία μπορεί να δώσει μια λύση στο αν εμείς, σαν Έλληνες εξαγωγής τροφίμων, πρέπει να στραφούμε καθαρά στο ποιοτικό προϊόν ή μπορούμε ακόμη να ανταγωνιστούμε αναπτυσσόμενες αγορές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν bids όταν προκύπτουν μεγάλες ποσότητες projects στις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, οι οποίες, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές στο θέμα της τιμής. Μάλιστα. Καλή, πολύ καλή ερώτηση. Εξαρτάται από το προϊόν, θα σας πω. Δηλαδή, το κατά πόσο μπορείς να μην βγεις με ένα διαφοροποιημένο ποιοτικό προϊόν για να ανταγωνιστείς αυτές τις χώρες ή ανταγωνίστερες χώρες, έχει να κάνει με το προϊόν. Εμείς, στην προηγουμένη περίπτωση, ειδικά για το ρύζι, το ρύζι είναι εκτατική καλλιέργεια, είναι μεγάλη καλλιέργεια. Παρ' όλα αυτά, είδατε κάποια παραδείγματα που δίνουν προστέμενη αξία. Και το πετυχαίνουμε, το καταφέρνουμε. Δηλαδή, θα έλεγα ότι δεν είμαστε η εταιρεία που θα ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο που λέτε της, με πίτς και τα λοιπά τις άλλες χώρες. Θα πάμε σε πιο ποιοτική και αναβαθμισμένη και προστέμενη αξία. Αυτός πιστεύω πρέπει να είναι και ο στόχος της ελληνικής γεωργίας. Είμαι σαφέστατα 100% υπέρ αυτής της φιλοσοφίας, γιατί το έχω δει και το ζω και στο εξωτερικό όταν βγαίνουμε και σε εκθέσεις και σε συναντήσεις βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις, αποφασίζεις και το κάνεις. Θέλει δουλειά και θέλει και προσπάθεια. Να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές και να παραδώσω τη σκητάλη νομίζω στον κύριο Τσαρδάρολο και στον κύριο Υπουργό μετά.